Όσο πετυχημένο είναι το στοίχημα της Μιμής Ντενίση και της υπερπαραγωγής «Σμύρνη μου αγαπημένη», βοηθάει στην αριακή προσέγγιση της να ξαναδούμε οι Έλληνες με νέα ματιά την ιστορία και τα τεράστια λάθη των προγόνων μας. Σε ποιο βαθμό αφορά τη νέα γενιά μια τηλεοπτική σειρά για τις χαμένες πατρίδες? Είμαι ο Χρήστος Παρίδης και σήμερα θα μιλήσουμε με τη δημοσιογράφο Βένα Γεωργακοπούλου με αφορμή η μίνι τηλεσειρά «Σμύρνη μου αγαπημένη» για το πόσο σημασία δίνουμε όλοι μας και ο καθένας χωριστά στην επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast της Life of the Review, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Apple και στο Google Podcast. Είναι τα podcast της Life of. Εγώ Σμυρνιά γεννήθηκα. Κι έτσι ήταν πάντα η Σμύρνη. Φωνακλού και ναζιά και κοσμοπολίτησα. Είχαμε κι εμείς όπερα στην Προύσα. Να βλέπεις στο σπίτι μας, τον κήπο μας, τα σημικά μας. You are a strong woman. Your daughter must be as well. Εμείς είμαστε με την πατρίδα. Η Μικρασία είναι η πατρίδα μας, αδερφέ. Και μας εισχάλετ με έκαλτε. Οι σύμμαχοι τους στείλανε μπρε. Δεν κάνει να κρατάτε Τούρκο στο σπίτι. Yunanlılara yardım eden kim varsa başlarına neler gelecek sen de göreceksin. Εγώ ποτέ μου δεν φοβήθηκα στη Σμύρνη. Άλλαξαν οι κύριοι. Έσπασε το μέτωπο. Τι? A magnificent city is dying. Να φύγουμε εμείς από τη Σμύρνη, από την πατρίδα μας. Είναι την αρμένικη συνοικία. Βένα, γεια σου. Γεια σου, Χριστό. Είπα να συζητήσουμε σήμερα με αφορμή την νέα προβολή, γιατί είναι η τρίτη εκδοχή ουσιαστικά της υπερπαραγωγής αυτής που λέει τη «Σμύρνη μου αγαπημένη», τη ταινία που εμπνεύστηκε η Μιμή Ντενίση και σκηνοθέτης ο Γρηγόρης Καλαντινάκης. Εδώ να πω από την αρχή ότι το σενάριο είναι βασισμένο στο θεατρικό έργο που έκανε μεγάλη επιτυχία στο θέατρο, αλλά ξαναδουλεμένο μαζί με τον Μάρτιν Σέρμαν, πολύ γνωστό επίσης θεατρικό συγγραφέα και σεναριογράφο του σινεμά. Λοιπόν, σκέφτηκα λοιπόν ότι ήρθε ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί το παίζει η τηλεόραση πια σε μίνι σειρά 4 επεισοδίων. Στην πραγματικότητα είναι μια νέα εκδοχή, διότι όπως όλοι μάθαμε, πληροφορηθήκαμε, η πρώτη εκδοχή που δυστυχώς έπεσε πάνω στα προβλήματα της πανδημίας και του περιορισμού των εξόδων των ανθρώπων στις αίθουσες δεν πήγε τόσο καλά όσο θα περίμενε κανείς. Επαναλήφθηκε πολύ σωστά στα θερινά με μια νέα εκδοχή, ένα νέο μοντάζ, λίγο πιο σύντομο, αλλά από ό,τι μαθαίνω ακόμα πιο δεμένο. Και τώρα μία λίγο ενισχυμένη εκδοχή από άποψη σκηνών για την τηλεόραση του Αντένα. Λοιπόν, φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής Καταστροφής. Είναι μια επέτειος η οποία συχνά βάλεται από μερίδα του κοινού για πιθανές εθνικιστικές προσεγγίσεις. Η αλήθεια είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια και μόνο η λέξη Σμύρνη λειτουργούσε πάρα πολύ εμπορικά. Πάρα πολλοί άνθρωποι γράψαν βιβλία, κάποιοι αμφιβόλου ποιότητα. Και κάποιο μας υπέροχο από τη Σωτηρίου. Δεν το συζητώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η λέξη Σμύρνη πουλούσε. Πουλούσε μάλιστα πάρα πολύ, εκδοτικά κυρίως. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σήμερα πια είναι ότι φαίνεται ότι ορίμασε η ελληνική κοινωνία και όλοι μας. Και ξαναβλέπουμε πια με μια νέα ματιά την όλη ιστορία. Παραδεχόμαστε λάθη. Έχουν γίνει άλλωστε πάρα πολλές προσεγγίσεις και μελέτες από ιστορικούς, που ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις ήταν και υποκειμενικές προσεγγίσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια έρευνα σε βάθος. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να μπορούμε πια να κρίνουμε τα γεγονότα και κατά πόσο έφτεξαν η Αθήνα, η κυβέρνηση ελληνική, το παλάτι, ο Βενιζέλος, οι ξένες δυνάμεις, οι μεγάλες δυνάμεις, οι ντόπιοι ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό, όλο αυτό. Η εποχή, ιστορία, η συγκυρία. Πάντα όλα. Το θέμα είναι ότι η Μιμή Ντενίση, που πολλοί την αμφισβητούν για το υποκριτικό της ταλέντο, είχε το στένος να ασχοληθεί πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ. Και να κάνει ένα σενάριο πάρα πολύ μετρημένο και να μην ωρεοποιήσει τίποτα. Καθόλου εθνικιστικό. Ναι. Καθόλου. Αντιθέτως, ξεκινάει, όπως πια το ξέρουμε όλοι, με μια σκηνή από την σημερινή Λέσβο, πώς καταφθάνουν τα μιλιούνια των ανθρώπων από πολέμους σύγχρονους και πώς μία απόγονος οικογένειας από την Σμύρνη, Αμερικανίδα πολίτης βέβαια, τρέχει να βοηθήσει γιατί της φέρνει μνήμες από τις αφηγήσεις της γιαγιάς της. Αυτό ήταν μάλιστα που ενόχλησε πάρα πολύ τους εθνικιστές, όπως ίσως ξέρεις. Κυρίως ενόχλησε τους εθνικιστές, γιατί πήρε και μέχρι και πολύ και απειλητικά μηνύματα η Ντενίση. Το γεγονός ότι η ταινία είναι ισορροπημένη πολιτικά. Δεν έχει μίσος για τους Τούρκους. Ναι. Δηλαδή δέχτηκε και αυτή η επίθεση. Δηλαδή θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η επιτυχία της ταινίας αν η Μιμή είχε μια... οι Τούρκοι που μας φάξανε, δεν κρύβει τα εγκλήματα των Ελλήνων. Πια δεν τα κρύβουμε τα εγκλήματα των Ελλήνων. Δεν κρύβουμε ότι οι Έλληνες βίασαν, σκότωσαν, αποκεφάλισαν, ισοπαίδωσαν, έκαψαν χωριά ολόκληρα στο βάθος της Ανατολίας. Δεν τα κρύβουμε πια τα δικά μας εγκλήματα. Ούτε η ταινία τα κρύβει. Ναι. Οπότε αυτό το πράγμα δεν βολεύει κάθε Έλληνα, βολεύει μια... μερίδα Ελλήνων που μπορούν να δουν, όπως είπες και εσύ πάρα πολύ ωραία πριν, την ταινία με καθαρά μάτια. Ότι δεν είμαστε εμείς οι Άγιοι και οι Τούρκοι τα τέρατα, και οι Τούρκοι την πατρίδα τους υπερασπιζόντουσαν. Ο Κεμάλ είχε μια διαλυμένη Οθωμανική αυτοκρατορία που ήθελε να κρατήσει ό,τι μπορεί. Πατρίδα του υπερασπιζόταν. Ναι, όχι μόνο να κρατήσει, να κατακτήσει. Δεν κατακτήσει. Αντιστάθηκε στην επέλαση των Ελλήνων που θέλαν να φτάσουν στην Άγκυρα. Ναι, μιλάω για τη Σμύρνη. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά εννοώ πια για μια πόλη η οποία, ξέρεις, κυριαρχούσε το ελληνικό στοιχείο. Ναι, αλλά δεν ήταν ποτέ ελληνική. Όχι, Οθωμανοί πολίτες ήταν. Δεν ήταν ελληνική, βεβαίως, αλλά κυριαρχούσε τόσο πολύ που δεν μπορείς καν να τους συγκρίνεις με την πόλη. Η Κωνσταντινούπολη δηλαδή μπορεί να είχε επίσης έντονο ελληνικό στοιχείο, αλλά ήταν συγκεκριμένες γειτονιές, συγκεκριμένες συνοικίες, η εμπορική πιάτσα ενδεχομένως. Στην Σμύρνη ήταν κυρίαρχο το ελληνικό στοιχείο και το Λεβάντι. Λεβαντίνη. Αυτό λοιπόν, όταν λέμε ότι χάσαμε τη Σμύρνη, κατά κάποιο τρόπο έχουμε ένα κάποιο δίκιο, αλλά είναι συναισθηματικό δίκιο. Κυρίως εγώ νιώθω όχι ότι χάσαμε τη Σμύρνη γιατί την είχαμε, ότι ξεριζώθηκε ο ελληνισμός από τη Σμύρνη, ότι έφυγε. Και με πολύ βίαιο τρόπο. Αυτό φυσικά. Ότι φύγανε, θα μπορούσαν να έχουν μείνει και να συζούν, όπως φαίνεται και στην ταινία, όπως λέει και η διδό Σωτηρίου, στο μετωμένα χώματα, όπως και πολλοί Τούρκοι το πιστεύουν. Το ιδανικό θα ήταν να μπορούσαν να συνυπάρχουν αυτοί οι πληθυσμοί εκεί, χωρίς να σκοτώνει ένας τον άλλον. Δεν έγινε. Πολυπολιτισμική πολιτεία. Οι μετακινήσεις, γιατί μην ξεχνάς ότι και το 1923, ένα χρόνο μετά την καταστροφή της Σμύρνης, υπήρχαν ακόμη οι Έλληνες που μείναν στη Σμύρνη και μετακινήθηκαν με την αλλαγή των πληθυσμών. Σωστά. Δική μας είναι αυτή η χώρα εδώ και αιώνες. Ήταν. Τώρα είναι δική μας. Ο βασιλιάς έφυγε! Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο! Θα δουλέψουν τα πράγματα. Αφιέται. Να φύγουμε εμείς από τη Σμύρνη. Άσλα! Λοιπόν, έχουμε δει και δύο τη ταινία. Έχω δει και δύο από τα τρία επεισόδια που έχουν ήδη παιχτεί. Την άλλη εβδομάδα θα παιχτεί το τέταρτο. Νομίζω ότι τελειώνει αυτή τη βδομάδα. Ναι. Δεν μπορώ να εντοπίσω τι έχει προσθεθεί. Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι έντονη ταινία. Η ταινία μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Και εμένα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή θέλω να πω ότι όντως είναι πάρα πολύ καλογυρισμένη για μια ελληνική ταινία τέτοιων μεγεθών. Ιστορική ταινία. Ναι. Φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν ήταν από πίσω από αυτή την ταινία ένα Hollywood θα ήταν ακόμα πιο μεγάλα τα πλήθη. Και πάλι μια χαρά είναι, δεν μου λείψε εμένα τίποτα τέτοιο. Ναι. Και κυρίως θέλω να το πω αυτό, γιατί θα σκάσω. Είναι μια ταινία, βγάζω το καπέλο στην Ντενίση που την τόλμησε, αλλά νομίζω ότι είναι μια ταινία η οποία φέρνει το στίγμα του σκηνοθέτη. Είναι η ταινία του Καραντινάκη. Αν δεν ήταν αυτός ο σκηνοθέτης να τη γυρίσει με αυτόν τον τρόπο, να διαλέξει αυτόν τον διευθυντή φωτογραφίας, ήταν καταπληκτικός. Το Σίμος Αρκετζή. Ναι. Θα ήταν διαφορετικό. Είναι του τη χρεώνα στον. Ναι, αλλά και η επιλογή της Ντενίση. Αυτό λέω του κάζω το καπέλο. Όχι μόνο της Ντενίση και του Σομιώτη του παραγωγού. Βεβαίως. Διαλέξαν έναν επαγγελματία που μπορεί να κάνει. Δεν μου αρέσει η λέξη, θα την πω mainstream σινεμά, αλλά με ματιά κινηματογραφική, που είναι πολύ δύσκολο. Ναι, και αν σκεφτεί κανείς ότι η προορίζανση χρόνου και για τηλεοπτική σειρά. Εξαιρετικό. Είναι μεγάλο το επίτευγμα, γιατί στέκει και στη μεγάλη οθόνη και κατά κάποιο τρόπο στέκει και στη μικρή οθόνη. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, άκουσα κριτική ανθρώπων που δεν θέλανε να αποκαλύψουν ταυτότητά τους. Ως προς τον αστικό πολιτισμό. Δηλαδή να μου είπαν μια σειρά από λάθη τύπου, ας πούμε, ότι οι κυρίες της αστικής τάξης ποτέ δεν πηγαίνανε στην αγορά να ψωνίσουν. Εγώ δεν το πιστεύω. Ήταν πηγαίνανε μόνο οι δούλες, δηλαδή. Οι άντρες τους, οι σύζυγοι. Σιγά μην πηγαίνανε, δεν έχω δει κανέναν άντρα στην ιστορία της οικουμένης πάει να κάνει ψώνια. Οι γυναίκες του σπιτιού πάνε και τα κάνουν. Τέλος πάντων, μου επέμεναν σε αυτό, όσον αφορά τουλάχιστον την αστική τάξη. Ναι. Επίσης, ότι οι κυρίες αυτές, ξέρω εγώ, μια τάξη, σαν αυτή που βλέπουμε στην. Ναι, βλέπουμε την οικογένεια, μια πλούσια οικογένεια που λέγεται Μπαλτατζή και έχουν ελαιοτριβείο. Ότι επίσης δεν θα μιλούσε ποτέ μια γυναίκα Ελληνίδα, δηλαδή Ρωμιά, τουρκικά. Ότι δεν θα ήξερε τουρκικά. Επίσης. Άμα ζεις με Τούρκους στο σπίτι σου, είμαι άσχετη. Θα ρωτήσω κι εγώ. Ναι. Ότι επίσης έχει οθετήσει μάλλον πολιτική προφορά η Ντενίση και κάποιοι άλλοι στη ταινία, ενώ. Είναι διαφορετική. Ότι είναι λίγο διαφορετικό αυτό το πράγμα στη Σμύρνη. Ναι. Και επίσης ότι κάποια φαγητά που αναφέρονται είναι δεν είναι σμυρνιό. Ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι ο μπακλαβάς. Ότι ο μπακλαβάς δεν ήταν ποτέ ελληνικό γλυκό και σίγουρα και δεν ήταν και κάτι που μάλλον συνηθιζόταν στη Σμύρνη. Στην πόλη όμως Στην πόλη Τώρα, επειδή η Μιμή Ντενίση είναι ένας άνθρωπος στη show business και ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να κερδίσει το πλατή κοινό, νομίζω ότι μάλλον θα τα υπολόγισε στο μυαλό της. Νομίζω ότι αυτά τα. Μπορεί να είναι και πίτιδες για να πιάσει λίγο. Για να πιάσει ένα μεγάλο ευρύτερο κοινό που καλύπτει και τους πολίτες και τους Έλληνες με τα στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι. Ο μπακλαβάς θεωρούμε ότι είναι ένα γλυκό που έχει έρθει από τη Μέση Ανατολή και το αγαπάμε και το τρώμε. Τέλος πάντων, εμένα ο μόνος μου ενδιασμός για την Ντενίση, την οποία δεν θέλω να κρίνω αν είναι καλή ή κακή ηθοποιός, όπως συνήθως την κρίνουν, είναι μια πρωταγωνίστρια. Ο Ανδρέας Αποτσινάς έλεγε ότι είναι η σύγχρονη κυρία Κατερίνα. Με την έννοια ότι και η κυρία Κατερίνα ήταν μια γυναίκα που ντυνόταν πολύ ωραία στη σκηνή. Η Ντενίση είναι μια πρωταγωνίστρια του μπουλβάρ. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτό είναι το ιδανικό της. Βέβαια έχει αποτολμήσει πολλές ιστορικές μορφές. Δεν θα συζητήσουμε τώρα αυτό το θέμα. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν υποχρεώνει κανέναν να στηρίξει την ταινία πάνω της. Είναι μια ταινία η οποία σέβεται όλους τους ρόλους. Δεν είναι πριμαντόνα η Ντενίση. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο μόνος μου ενδιασμός, αυτό ετοιμαζόμουν να σου πω, είναι ότι ηλικιακά. Τώρα δεν είναι και πολύ ευγενικό αυτό βέβαια, αλλά δεν απέχει πολύ από τα παιδιά της Μπαλτατζή, που είναι βέβαια παιδιά 20. Σε ηλικία γάμου. Εντάξει, που λένε. Αυτό 20. Το βλέπουμε όμως στο σινεμά παντού. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μόνο η Ντενίση το κάνει. Εν πάση περιπτώσει η ταινία. Είναι υψηλού επίπεδου κατά τη γνώμη μου και γι' αυτό στενοχωριέμαι και όχι Χριστέ μου τι θα πω τώρα, θα με βρίσουνε, και στενοχωριέμαι πάρα πολύ που δεν είναι η εθνική μας πρόταση για τα Όσκαρ αυτή η ταινία. Είναι μια άλλη ταινία πάρα πολύ καλή που την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι μερικές χρονιές όταν έχεις μια μεγάλη εθνική επέτειο, μια μεγάλη παραγωγή που πήρε καλές κριτικές, δεν είναι ότι είναι ένα σκουπίδι, είναι μια ταινία που όλοι τη χειροκρότησαν. Δεν τη στέλνεις αυτή στα Όσκαρ, αλλά στέλνεις μια ταινία που αν είναι καλλιτεχνικά καλύτερη, αυτό εντάξει πολλοί το πιστεύουν, αλλά είναι πιο μικρή, πιο χειροποίητη, πιο ανεξάρτητη. Στενοχωριέμαι που τη στείλανε. Δεν είναι καλλιτεχνικά καλύτερη, είναι από εντελώς άλλο. Άλλο genre, ας πούμε. Άλλο είδος, άλλη τάση. Θα ήθελα να έχει να μην φοβάται η Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού. Ξέρω ότι δύο πολύ σπουδαίοι επαγγελματίες του σινεμά προτείνανε την ταινία του Καραντινάκη. Γιατί να μην είναι αυτή η ταινία στο Όσκαρ όταν Στις 29 Νοεμβρίου έχει μεγάλη προβολή στο Μετρόπολιταν Museum. Θα βγει σε 400-500 αίθουσες σε όλη την Αμερική. Ήδη υπήρχε μία πίεση η δημοσιότητας γύρω-γύρω από την ταινία. Γιατί να μην γίνει η ταινία του Καλαντινάκη? Πάντως η Ακαδημία Κινηματογράφου δεν της έδωσε. Από την Ακαδημία το περίμενα. Πολλά βραβεία. Ήταν όμως υποψήφια για τα περισσότερα βραβεία. Αυτό δείχνει και κάτι. Και πόσα πήρε? Πήρε η κυρία Φωτεινίδη, που είναι εξαιρετική ενδυματολόγος. Η Ταμίλα Κουλίεβα, δηλαδή για δεύτερο γυναικείο ρόλο. Πολύ καλή. Ναι. Άλλο. Εντάξει, δεν είναι και λίγα βραβεία. Το θέμα είναι ότι με τις υποψηφιότητες η Ακαδημία έδειξε ότι τη θεωρεί μία από τα πολύ σοβαρά χαρτιά του της φετινής. Ναι, αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι η τάση είναι άλλου. Το ξέρω, εντάξει, εγώ λέω τα δικά μου τώρα. Λέω ότι θα έπρεπε να είναι υποψήφια η Όσκαρ. Επειδή εγώ ήμουνα κάπως πίσω, καθόμουν τη βραδιά του βραβείου, ναι, υπήρχε και ένας χλευασμός κάθε φορά που ακούγαμε Σμύρνη αγαπημένη. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Δεν με ενδιαφέρει, λέω τη γνώμη μου. Είναι αρνητικοί. Ναι. All the way. Λέω τη γνώμη μου. Πάμε παρακάτω, γιατί είναι καλό που ο Αντένα το δείχνει αυτό το πράγμα. Είναι καλό που αυτή η φοβερή χρονιά που κοντεύτηκε να τελειώσει κιόλας, Οκτώβριο έχουμε, όπου να είναι τελειώνει το 22. Εμένα που είμαι ανιστόρητη, βαριέμαι να διαβάζω ιστορικά βιβλία και δοκίμια, αλλά έχω ένα θέμα με την ιστορία και με τη μνήμη, με συγκινεί αυτή η χρονιά. Ήταν για μένα κάτι άσχετα, προσωπικό μου ας πούμε μέλημα, να μάθω, να διαβάσω, να δω, να θυμηθώ. Και αυτή η ταινία με βοήθησε να δω μερικά πράγματα, όπως και άλλα πράγματα, άμα θέλετε τα λέμε. Ναι, ας πούμε λοιπόν. Ας πούμε, δεν είναι μόνο ο Αντένα και ο Καραντινάκης και η Ντενίση. Το φεστιβάλ του Γκόνια πάνω στην Καβάλα, φεστιβάλ Φιλίππων, έκανε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο 1922 που έκανε ο Καραζήσης παράσταση για τον Πλαστήρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Έκτορας ο Λιγίζος για το Βενέζι. Η Αγγέλια Καστρινάκη έγραψε ένα καταπληκτικό κείμενο, το σκηνοθέτη ο Γιάννης, το έπαιξε ο Κέντρος, για τον Κοσμά Πολίτη που είναι Σμυρνιός και έφυγε λίγο πριν από την καταστροφή από τη Σμύρνη. Υπάρχουν και άλλα. Κείμενα. Ο Γιάννης Κρουλέτης Μπιζούντε Καν κάνουν το μαύρο ταξίδι. Μπράβο, ήθελα να το πω. Ενός άγνωστου φαντάρου που γράφει ένα ημερολόγιο καθόλου εγκομιαστικό για τους Έλληνες. Δείχνει δηλαδή και τα εγκλήματα και όλα. Βεβαίως. Εξαιρετικό. Ο Κόντογλου. Η έκθεση Κόντογλου. Το φοβερό βιβλίο του Μαγκλίνη. Ναι. Το οποίο αυτό και αν παρούσε. Το θυμάμαι πώς το λένε. Το μόνο τη ζωή του ταξίδι, που είναι η ιστορία του παππού του που πολέμησε στην εκστρατεία αυτή και που δεν κρύβει ούτε τίποτα από τα εγκλήματα που κάνανε οι Έλληνες και από την τρέλα και την κατάθλιψη που επικρατούσε στο στράτευμα. Βρεθήκανε ξαφνικά οι άνθρωποι από τα κολοχώρια της Πίνδου να πολεμάνε λίγο έξω από την Άγκυρα και να θέλουν να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους. Ναι, το λέει και η ταινία της Ντενίση. Δηλαδή, τι λάθος το να φτάσουμε μέχρι το Σαγκάριο. Ναι. Σε μια έρημο. Από το βιβλίο του Μαγκλίνη. Υπάρχει μεγάλη έκθεση στον Μπενάκη. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Πήγες? Ναι, βέβαια. Πήγα. Εγώ θα πω την άλλη Πέμπτη. Αξίζει πάρα πολύ να πάνε. Να δουν οι άνθρωποι. Είναι όλος ο πολιτισμός, από τον αυστηρικό μέχρι το λαϊκό πολιτισμό των Ελλήνων. Η θρησκευτική βέβαια πίστη που είναι πολύ έντονη. Και ό,τι ακολούθησε βέβαια μετά από τους πρόσφυγες στην Ελλάδα πια. Πώς αφορά τους νέους όλη αυτή η επέτειος? Εγώ νομίζω ναι. Και τι δεν τους αφορά? Δηλαδή προσπαθώ να φαντάσω τον εαυτό μου. Στα 20 μου ενδιαφερόμουν για τα πάντα. Για την πατρίδα μου, για την ιστορία, για τι γίνεται στον κόσμο. Γιατί η σημερινή γενιά να είναι τόσο πια. Γιατί καταρχάς δεν τους ενδιαφέρει η έννοια πατρίδα. Έτσι δεν είναι? Και τι δεν τους ενδιαφέρει η έννοια πατρίδα? Υπάρχει μια μερίδα που εναντιώνεται. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Και εγώ δεν είμαι αυτό που λέμε λυσασμένη με την πατρίδα μου. Την αγαπώ την Ελλάδα πολύ, αλλά δεν είμαι. Δεν θεωρώ ότι είμαι πατριδοτέτια, πατριδολάγνα. Είμαι πάντοτε με την αριστερά ήμουνα, αλλά είναι δυνατόν να μην σε ενδιαφέρει τι έγινε πριν 100 χρόνια στη Σμύρνη? Μόνο το ρεμπέτικα που ακούσα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τα ξέρει, το παιδί μου 30 χρονών ξέρει τα ρεμπέτικα. Μόνο ότι του εφέρει είναι από αυτά τα μέρη, ας πούμε. Ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής είναι από εκεί. Γεννήθηκε το 1900, λίγο έξω από τη Σμύρνη. Είναι στη ζωή μας στη Σμύρνη. Όλοι είχαμε, οι περισσότεροι έχουμε ένα συγγενή, ένα παππού, μια γιαγιά, μια προγιαγιά. Η Σμύρνη είναι μέσα στη ζωή μας ακόμα. Νομίζω ότι στο βαθμό που τους αφορά δυστυχώς έρχεται εκεί. Νομίζω ότι είναι χωρισμένοι οι νέοι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι κάποιοι που αδιαφορούν παντελώς. Αυτό υπήρχε πάντα, όχι μόνο τώρα. Και φοβάμαι ότι μια μερίδα που ενδιαφέρεται έχει αυτό το μάλλον εθνικιστικό παραλήρημα. Δηλαδή τι, ότι είναι δεξί δηλαδή. Όχι, άστο το, ας μην πούμε τέτοια αυτά. Ότι οι Τούρκοι είναι εχθροί. Κοίτα, φυσικά και η πολιτική κατάσταση δεν βοηθάει. Βέβαια, έχουμε τον Ερντογάν. Έχουμε μια μόνιμη ρήξη με την γείτονα χώρα. Κατέχουν τη μισή Κύπρο, ποτέ δεν λύθηκε πραγματικά το πρόβλημα. Νομίζω δυστυχώς ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία και σε αυτό. Δηλαδή και σε αυτό χωρίζεται η κοινή γνώμη κατά κάποιο τρόπο. Δεν το έχω σκεφτεί. Εγώ σκέφτομαι ότι οι νέοι, επειδή δεν γουστάρουν να πάνε να πολεμήσουν, δεν βλέπεις τι γίνεται. Οι Ρώσοι φεύγουν τρέχοντας, μην τους πάει στο στρατό ο Πούτιν. Καταλαβαίνουν ότι με τους Τούρκους δεν τους χωρίζουν και πάρα πολλά πράγματα. Δείτε που έγινε και πρόσφατα ένα γκάλοπ, τα ακούω στα ραδιόφωνα, από το 65-70% των Τούρκων. Τώρα, αυτή την εποχή που ο Ερντογάν κάνει τον Γκιουλέκα, πιστεύει ότι οι Έλληνες είναι φίλοι μας. Θα ήθελα να πω ότι οι ίδιοι οι Τούρκοι δεν νομίζω να μας βλέπουν σαν εχθρούς. Ο Ερντογάν και τα τσιράκια του θέλουν συνέχεια να το. Καλά, πάντα υπάρχουν πολεμοχαρείς, βέβαια. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν μόνο εχθρικά. Επίσης, τώρα που λέμε για τους Τούρκους, και θα θέλω να το πω αυτό το πράγμα, γιατί η Ντενίση που κάθισε και έγραψε αυτό το πολύ καλό στέρεο θεατρικό έργο για τους Σμυρνιούς και το πώς ζούσανε, είχε προϋπάρξει ένα ανάλογο τουρκικό. Γραμμένο για τη Σμύρνη. Ναι, μου έλεγε. Το είχε φέρει ο Λούκος στο φεστιβάλ. Μα. Το 2012, μία Τουρκάλα θεατρική συγγραφέας και ηθοποιός κλπ. Τότε ήταν τα 90 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης, 10 χρόνια πριν. Η οποία ζούσε στη Σμύρνη και αγαπούσε τη Σμύρνη, κάψε και έγραψε ένα έργο που λεγότανε «Ω Σμύρνη μου, όμορφό μου η Σμύρ». Τουρκικό έργο με Τούρκους ηθοποιούς, παίχτηκε στην Τουρκία, παίχτηκε στο φεστιβάλ της πόλης, το είδε ο Λούκος και το έφερε στο δικό μας φεστιβάλ. Αυτό ήταν κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε η Ντενίση. Έδειχνε δηλαδή Έλληνες και Τούρκους αδελφομένους που θρηνούν για την καταστροφή της Σμύρνης, γιατί τη Σμύρνη και οι Τούρκοι την αγαπούσανε. Οι Τούρκοι δεν βγήκανε να σφάξουνε, οι τσέτες φάζανε. Δεν νομίζω ότι ο Τούρκος, ο απλός άνθρωπος, πήγε να σφάξει στο διπλανό του, νομίζω. Το λέει και Σωτηρίου ότι υπήρχε ένα αίσθημα να τους σώσουν, να τους κάνουν σίγουρα κλπ. Κάποια νέα παιδιά ακολούθησαν το εθνικιστικό όραμα του Ατατούρκ. Πιθανόν δεν ξέρω αν σφάζανε και αν βιάζανε. Ναι. Να μου πεις γιατί το κάναμε εδώ και εμείς. Να κάνουμε μια ειδική μνήμα σε αυτόν τον πολύ καλό ηθοποιό, τον Μπουρακ Χακί. Καταπληκτικός, που παίζει στην ταινία και είναι πολύ καλός. Πού τον ξέρω, εγώ είναι ένας πολύ γνωστός ηθοποιός στην Τουρκία. Τον αναζήτησε η. Πολύ καλός, ή ο Μάκης Γαζής, να πούμε ότι πόσο καλή δουλειά έχει κάνει και ο casting director Μάκης Γαζής. Εξαιρετική. Στην επιλογή των ηθοποιών. Κοίτα, σίγουρα υπάρχει και από την απέναντι πλευρά μια νέα γενιά που προσπαθεί να καταλάβει τα λάθη του τουρκικού εθνικισμού εις βάρος των Ελλήνων και για το 1955 και το 1964. Δηλαδή υπάρχουν διανοούμενοι που βέβαια. Και όχι μόνο. Όχι μόνο, δηλαδή σειρά στο Netflix. Ναι, μια γενιά η οποία προσπαθεί να καταλάβει τα πράγματα. Ξέρεις, ήμουνα πρόσφατα στη Σμύρνη. Ήθελα να σου πω, εσύ που πήγες στη Σμύρνη, καταλαβαίνεις περίπου. Ήθελα να σου πω το εξής. Σκεφτόμουν ότι η Σμύρνη σήμερα δεν έχει προφανώς καμία σχέση με τη Σμύρνη του 22 και οι νέοι, οι περισσότεροι δεν ξέρουν τίποτα για το παρελθόν. Σκέφτηκα ότι το ίδιο συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Οι νέοι Θεσσαλονικείς δεν ξέρουν τίποτε για το εβραϊκό παρελθόν της Θεσσαλονίκης. Ο χαμός των Εβραίων από τη Θεσσαλονίκη βοήθησε στην πλήρη ελληνοποίηση της Θεσσαλονίκης και μάλιστα χάρη στους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Σμύρνη. Δηλαδή η ιστορία έκανε ένα παιχνίδι παράξενο εκεί πέρα. Ο χαμός των μεν βοήθησε τους δε να βρουν μια νέα πατρίδα και να χτίσουν μια νέα κοινωνία. Όσο λοιπόν οι νέοι Θεσσαλονικείς ξέρουν που δεν ξέρουν. Τι ήταν η Θεσσαλονίκη 50-100 χρόνια πριν, το ίδιο ισχύει και για τους Σμυρνιούς, τους Σμυρινούς. Απλώς είναι πιο κοντά στην Ελλάδα αυτοί οι νέοι. Θέλω να πω, δέχονται πολλούς Έλληνες τουρίστες. Και επίσης έχω την αίσθηση, δεν έχω πάει στη Σμύρνη, θέλω πολύ να πάω, ότι μπορεί να μην έχει σχέση με τη Σμύρνη την παλιά, αλλά κάτι από το δυτικό κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της το κρατάει. Είναι η πόλη που ψηφίζει λιγότερο τον Ερντογάν, είναι η πόλη η οποία δεν φοράει, οι γυναίκες βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν δεν θέλουμε αμβλώσεις και δεν θέλουμε μαντήλες. Θέλω να πω, είναι μια πολύ κοσμική, με την έννοια της κοσμικότητας σε σχέση με την θρησκεία πόλη. Ναι, αυτό έχει σχέση με την παλιά Σμύρνη. Είναι η πιο ευρωπαϊκή πόλη της Τουρκίας και έχει να κάνει και με το Αιγαίο. Είναι πάνω στο Αιγαίο. Αυτό εννοώ, ότι η θάλασσα. Είναι πολύ κοντά σε ελληνικά νησιά, δέχεται Έλληνες πολύ συχνά. Έλληνες, και αυτοί κάποιοι έρχονται. Πάνε και έρχονται. Ναι, είναι όλο αυτό το πράγμα που. Είναι όμορφη. Είναι τώρα μια πολύ ευχάριστη πόλη. Θυμίζει μάλιστα πολύ σε πολλά της τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είναι μια πόλη πολύ χαρούμενη. Οι άνθρωποι είναι έξω στους δρόμους συνεχώς και τρώνε και διασκεδάζουν. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και υπάρχει μια τεράστια παραλία, ένα και καταπληκτικό, που είναι γεμάτο με κόσμο. Η νεολαία πώς είναι? Ναι, η νεολαία διαφέρει από της Κωνσταντινούπολης, είναι αλήθεια. Δηλαδή, είναι πιο δυτική. Είναι σαφέστατα. Το καταλαβαίνεις αυτό με την πρώτη. Οι κοπέλες δηλαδή με μίνι και σότ. Ναι, είναι πολύ κοσμοπολίτικη η ατμόσφαιρα της πόλης της Σμύρνης σήμερα. Να πούμε λίγο ακόμα για το φιλμ, για την τηλεσειρά και ταινία συγχρόνως, τον Καλαντινάκη, Ντενίση, Σέρμαν, ποιον άλλον. Σαμιώτη, παραγωγός. Όλοι αυτοί. Δεν το ήξερα ότι θα παιχτεί στην Αμερική. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Μου είπανε και τις αίθουσες. Μέσα στο Δεκέμβριο βγαίνει σε 500 αίθουσες σε όλες τις ΗΠΑ. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Είναι οι Αρμένοι. Είναι οι πολίτες. Πολλοί μπορούν να τη δουν αυτή την ταινία και να. Άλλωστε, υπάρχει ο Χόρτον, υπάρχει το Αμερικάνικος παράγοντας που φαίνεται στην ταινία. Είναι ιστορική, υπάρχει μεγάλη θέση. Που κρατάει βέβαια ουδέτερη θέση. Τι? Οι Αμερικάνοι έχουν μια ουδέτερη θέση απέναντι στο. Ναι, αλλά όμως αυτός ο τύπος έγραψε και βιβλία, προσπάθησε να σώσει κόσμο, ήταν υπέροχος. Και θα γίνει και αυτή η μεγάλη προβολή από την αιγίδα του ΟΗΕ 29 Νοεμβρίου μέσα στο Μετρόπολιταν. Που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μπορεί και να ενοχλήσει πολύ η Τουρκία. Δεν θα σου. Ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Κοίτα, ναι, αλλά δεν την καταδικάζει την Τουρκία. Από την άλλη συμβαίνει το εξής. Έχουν γυριστεί άπειρες ταινίες για το ολοκαύτωμα και ελαχιστότατες για την αρμενική γενοκτονία. Δύο-τρεις έχουν γίνει καλές. Για τη Σμύρνη ίσως είναι η πρώτη. Τουλάχιστον τέτοιο προδιαγραφών. Ναι, και καλή ταινία. Καλύτερη από διάφορες που έχουν γίνει για την Αρμενία. Από πολύ μεγάλα ονόματα σκηνοθετικά, νομίζω ότι ο Καλαντινάκης έχει κάνει την καλύτερη δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια. Ένα άλλο που λείπει λιγάκι από τη ταινία και είναι δυστύχημα είναι ότι δεν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό μουσικό μοτίβο να το κρατήσεις. Λίγο το τραγούδι στο τέλος, αλλά πολλές φορές το τραγούδι της Πρωτοψάλτη. Ναι. Δεν αρκεί. Για μια ταινία θα έπρεπε να υπάρχει ένα soundtrack που να μένει λίγο. Δηλαδή, συμφωνώ, όπως υπήρχε της Ρεμπούτσικα στην πολιτική κουζίνα ή η Καραϊνδρου. Θύμιζε λίγο Καραϊνδρου μερικές φορές. Αυτή η μουσική δεν ήταν κακή, ωραία μουσική ήταν. Λίγο πιο πρωτότυπη θα ήθελα να είναι, να μην θυμίζει κάτι. Ναι, η μουσική του Ανδρέα Κατζηγιάννη είναι καλή και υπογραμμίζει στιγμές μεγάλης δραματικότητας. Χωρίς υπερβολή, αλλά θα άξει το κόπο να υπάρχει ένα μοτίβο που θα μείνει για να προωθεί ακόμη πιο πολύ τη ταινία, για να θυμόμαστε τη μουσική, έτσι δεν είναι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό λείπει. Τώρα άκουσα και άλλου είδους κριτικές, ότι δείχνει μονάχα τη μεγαλωστική ζωή και καθόλου τη φτωχολογιά. Και αυτό γίνεται. Αλλά εντάξει, μια επιλογή είναι αυτή. Αυτό είναι αλήθεια. Φαντάζομαι ότι ένας λόγος που μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει άδικο που το κάνει Ντενίση είναι ότι η αστική τάξη είναι που δυστυχώς εκείνη τη στιγμή παίζει κάποιο ρόλο επιλογών της ντόπιας διοίκησης. Δηλαδή, και χαρακτηρίζει πιο πολύ, αν και δείχνει και τις σκηνές που χορεύουν οι τσιφτετέλια και τραγουδάνε αυτά τα σμυρνέικα σε μια ταβέρνα. δεν τα κρύβει τελείως. Ναι, όταν ακολουθεί ο γιος οικογένειας την ψυχοκόρη της οικογένειας που πάνε σε κάποιο λαϊκό μαγαζί. Κοίτα, δείχνει όλη την κρατά τάξη των Ελλήνων, των Ρωμιών καλύτερα να λέμε, που μιλάνε με τον Χρυσόστομο Σμύρνης. Εδώ να πούμε ότι ήταν πολύ καλές αυτές οι σκηνές. Όπως πολύ καλές ήταν και οι σκηνές του είπα του Αρμαυστή, εξαιρετικές, του Στεριγιάκη. Και καλό σενάριο, και ο Στέργιος συγκλονιστικός, και σωστά πολιτικά και ιστορικά. Όπως και ο Κατσαφάδος. Πολύ καλός. Ναι, στο ρόλο του. Αυτό ήταν πολύ ωραίο επίσης. Οι σκηνές... δεν θέλω να μην πούμε καλύτερα το τέλος. Ναι. Εντάξει, δείχνει την καταστροφή της Σμύρνης. Η καταστροφή... Τι δείχνει, τι γίνεται στο ΚΕ, ας πούμε. Οι καταστροφές... τα εγκλήματα που γίνονται, η βαναυσότητα που θα τη δει το τηλεοπτικό κοινό τη βδομάδα αυτή, είναι απίστευτη. Και πολύ ωραία κινηματογραφημένες. Χωρίς να φοβάται ο Καραντινάκης να χωθεί μέσα στο αίμα, να χωθεί μέσα στη φρίκη. Ναι. Κάπου διάβασα ότι θα μπορούσε αυτή η ταινία να είναι ο Τιτανικός του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν έχουν άδικο. Ναι. Εγώ σκέφτομαι άλλες πολεμικές που έχουν σχέση με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και διάφορες θέσεις. Ναι, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε την ολική καταστροφή ενός μιας πόλης και μιας ατμόσφαιρας πάρα πολύ λαμπερής και φωτεινής που μέσα σε μερικές μέρες γίνεται ένα σκοτάδι και ένας θάνατος ανίποτος. Λοιπόν, ας ελπίζουμε ότι η ταινία θα έχει μέλλον και ας ελπίζουμε ότι η μνήμη δεν θα διαγραφεί από τους... Μπορούμε ο καθένας από μόνος του να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε μερικά πράγματα. Και επίσης να καταλάβουμε τα λάθη όχι μόνο των Ελλήνων ή τη βαναυσότητα των Τούρκων της εποχής. Να καταλάβουμε ότι πόσο ανόητο πράγμα είναι ο πόλεμος. Και πόσο ανόητο πράγμα είναι ο διχασμός. Αν δεν γινόταν αυτό το έσχος με τον Βενιζέλο και τον Βασιλιά, ο διχασμός και το μίσος των μεν για τον δε, ίσως ήταν και διαφορετική η εκστρατεία στη Σμύρνη. Ίσως δεν είχαμε καταστραφεί, ίσως δεν ξέρω. Έτσι το νιώθω. Τα λάθη που κάναμε τότε και συνεχίσουμε καμιά φορά να τα κάνουμε και τώρα. Αλλά από ό,τι βλέπεις ο διχασμός δεν σταματάει ποτέ ανάμεσά μας. Σε ευχαριστώ πολύ, Βένα. Και εγώ σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Είμαι ο Χρήστος Παρίδης και σήμερα μιλήσαμε με τη δημοσιογράφο Βένα Γεωργακοπούλου με αφορμή τη τηλεσυρά «Σμύρνη μου αγαπημένη» για την επέτειο της Μικρασιατικής Καταστροφής και για το θέμα της μνήμης στην ιστορία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast της Life of the Review, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Apple και στο Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδων Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Life of. Είναι τα podcast της Life of.